προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη να κριθεί και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των τριών Ρουμάνων που κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 14χρονης από τη Βουλγαρία που πριν από μία εβδομάδα γέννησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ DNA που θα ρίξουν φως στην υπόθεση σχετικά με τον πατέρα του παιδιού. Ο 47χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες της Κρήτη TV, ομολόγησε τις ερωτικές συνευρέσεις του με την ανήλικη και εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του ανακριτή, ενώ αμφισβητεί την πατρότητα του βρέφους, δηλώνοντας ωστόσο αποφασισμένος να το αναγνωρίσει και να το αποκαταστήσει όπως ορίζει ο νόμος, σε περίπτωση που αποδεικτεί ότι ο ίδιος είναι ο πατέρας. Αύριο Τρίτη απολογούνται άλλοι δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 46χρονος πατριός της ανήλικης. Την ίδια στιγμή, μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο άκουσμα της υπόθεσης που ήρθε στο φως λίγο καιρό μετά τη σοκαριστική υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενός ακόμα ανήλικου κοριτσιού στο Μυλοπόταμο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν καθόλου. Δεν ξέρω. Εύχομαι να βρεθεί κάποιος τρόπος να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά όσο ξέρουν κάποιος να ακούει, να βλέπει ότι είναι περίεργο, να το λέει και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οι οικογένειες να ενεργοποιηθούν περισσότερο, γιατί τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά για τα παιδιά, αρνητικά ερεθίσματα που δημιουργούν βία. Ό,τι ανοίξετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βία βλέπουν. Βεβαρημένο παρελθόν όσων ασχολούνται με αυτά, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω πιο άσχημη κουβέντα. Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων, μίλησε για τις διαδικασίες που ακολούθησαν την καταγγελία για τη συγκλονιστική υπόθεση, ενώ παράλληλα τόνισε το πώς κατάφεραν να κρατήσουν την ανήλικη στο νοσοκομείο, ώστε να λάβει την προστασία που χρειάζεται. Το αίτημα ήταν από την υποτιμή διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ρεθυμνού, που φοιτούσε 14χρονη, και μας ζήτησε να στηρίξουμε την οικογένεια. Δεν λέω το όνομά της, γιατί το κάνω αυθαίρετα χωρίς να τη ρωτήσω και δεν ξέρω και εγώ τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Αλλά πρέπει να λέμε λοιπόν, γιατί καμιά φορά αναρωτιόμαστε και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς ο κόσμος, δεν το είδε κανένας, δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ναι, το κατάλαβε και το είδε αυτή η φωτεινή και ενημερωθήκαμε ότι θα έπαιρνε εξιτήριο. Καθώς δεν υπήρχε κάποια εισαγγελική παραγγελία για να παραμείνει. Ενώ είχαν γίνει αναφορές για επισφαλές οικογενειακό περιβάλλον από την κοινωνική λειτουργό. Και να πάει πού και να πάει πώς. Με ένα μωράκι, ένα παιδί με ένα παιδί στον δρόμο, ένα παιδί με ένα παιδί οπουδήποτε και στον δρόμο να μην ήταν, σε ένα σπίτι, κοντά σε μια γειτονιά που θα το προφυλακίζανε, που θα του λέγανε κουβέντες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται ο γόρδιο δεσμός. Και κόψαμε το γόρδιο δεσμό, επικοινωνώντας με την εισαγγελέα, πάλι δεν λέω το όνομά της, και με προφορική εντολή της δόθηκε η εντολή να παραμείνει ανήλικη στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 14χρονη ενημέρωσε τη μητέρα της πως δεν έχει έμεινο ρίση, με αποτέλεσμα να επισκεφθούν έναν ιδιώτη γυναικολόγο, ο οποίος την εξέτασε διαπιστώνοντας πως βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης και της παρέπεμψε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να παρακολουθείται από τους γιατρούς. Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε πως η ανήλικη είχε συνευρεθεί με τους τρεις άντρες, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων.